Η κατασκευή κτισμάτων με φυσικά υλικά όπως πύλο, σάχυρο, καλάμι και ξύλο ίσως να μην είναι τόσο μακρινά όσο όλοι νομίζουμε. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική δεν έχει ξεχάσει τις κατασκευές αυτές, επικεντρώνοντας τόσο στην τεχνική όσο και την αισθητική πλευρά τους. Καταρχήν, η δόμηση με φυσικά υλικά δεν είναι κάτι καινούριο. Χρησιμοποιείται σαν τεχνική δόμησης από τα αρχαία χρόνια. Η λογική ήταν ότι όπου υπήρχε πέτρα, ο άνθρωπος έκτιζε με την πέτρα, όπου υπήρχε χώμα, χρησιμοποιούσε το χώμα. Στις μέρες μας, περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε σπίτια από πυλό. Επομένως, μιλάμε για μια τεχνική που είναι ευρέως διαδεδομένη. Απ' την άλλη, η επέλαση του μπετόν έχει ενδεχομένως βάλει στην άκρη τις κατασκευές από πυλό. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στο να ασχοληθούμε με τα υφιστάμενα κτίσματα που συνήθως είναι εγκατελειμμένα στη χώρα μας, αλλά και να δημιουργηθούν νέες κατασκευές. Και μάλιστα στα Χανιά έχουν κατασκευαστεί αρκετά κτίρια με τέτοιες τεχνικές. Για το ενδιαφέρον αυτό θέμα μιλούν επιστήμονες από όλο τον κόσμο σε διημερίδα που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά και οργανώνεται από την ομάδα Πιλίκο, η οποία συμπληρώνει 10 χρόνια ύπαρξης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ανάγκη ειδικού νομοθετικού πλαισίου που θα καλύπτει τις κατασκευές με φυσικά υλικά. Να είναι αφορμή να συζητήσουμε τη θεσμική αναγνώριση αυτού του κομμάτι της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και επιπλέον να βάλουμε ένα λιθαράκι από τις συζητήσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν, για να έχουμε και ένα νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει αυτές τις κατασκευές. Θα ήταν πολύ χρήσιμο, για παράδειγμα, να δίνονται οδηγίες πώς να αποκαταστήσει σωστά ένα τέτοιο κτίριο ή ενδεχομένως το υπάρχον νομικό πλαίσιο να προωθεί ακόμη περισσότερο τη χρήση αυτών των τεχνικών. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, οι κατασκευές που κατασκευάζονται γίνονται σύνομα με βάση το θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα με τη διημερίδα, λειτουργεί έως τις 25 Μαΐου στο ισόγειο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και σχετική έκθεση αρχιτεκτονικής, με ωράριο λειτουργίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.